Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε παραλιακά, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Βρισκόμαστε στο νόμο ορθοχώρο, στο Anemos Coffee and Seaside Bar. Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι για να συναντήσουμε τον Άλεξ, τον Άλεξ Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Άλεξ. Καλησπέρα, Σοφία. Λοιπόν, ποιος είναι όμως ο Άλεξ? Ο Άλεξ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Αργότερα έφυγε, πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί τελείωσε, σπούδασε πληροφορική. Και μετέπειτα πήγε στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στον Bristol. Εκεί έκανε το διδακτορικό του και έμεινε και στο πανεπιστήμιο, εργάστηκε εκεί. Γιατί σας τα λέω όμως όλα αυτά? Γιατί ο Άλεξ έχει δημιουργήσει κάτι πολύ καινοτόμο. Έχει δημιουργήσει μια tech startup εταιρεία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι ακριβώς όμως είναι αυτό, γιατί ίσως να σας τα έχω πει, να σας έχω μπερδέψει, θα μας τα ξεδιαλύνει όλα ο Άλεξ που είναι δίπλα μου. Θα μας πει αρχικά, για να μάθει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν γνωρίζει, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και αργότερα θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ήρθε η ιδέα για να ξεκινήσει αυτή η εταιρεία, η εταιρεία Mandevo. Mandevo, ναι, πολύ σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος μέσα σε μία μέρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει σε δευτερόλεπτα. Το οποίο σημαίνει ότι η χρήση της σε καθημερινές διαχειρίσεις συστημάτων και εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να μειώσει πάρα πολύ το κόστος, την πολυπλοκότητα και γενικότερα να βελτιώσει και να αλλάξει εντελώς το πώς λειτουργούν οι υποδομές μας. Η Mandevo είναι μια startup η οποία δημιουργήθηκε στην Αγγλία πριν περίπου 2 χρόνια και είναι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ή του AI, όπου δημιουργούμε AI για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι επικοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι μεταφορές και ούτω καθεξής. Και ποιο ήταν το όραμα και οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την ίδρυσή σας? Είχαμε την τύχη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο του Bristol να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο στην καθημερινότητα και την διαχείριση των υποδομών. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε μικρό πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, μπορεί να υποφέρει προβλήματα εκατομμυρίων, αλλά πολύ πιο σημαντικά να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη κοινωνία. Οπότε, κατά τις σπουδές μου, είχα την τύχη να αντιμετωπίσω αυτά τα προβλήματα, όπου η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης γεννήθηκε στο να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος, ο χρόνος, η πολυπλοκότητα, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχουν οι υποδομές ζωτικής σημασίας. Άλεξ, τι είδους προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχετε? Η Mandevo ουσιαστικά προσφέρει τεχνητή νοημοσύνη σαν προϊόν. Δηλαδή, τα υπάρχουν δεδομένα που έχουν οι εταιρείες ενέργειας, οι κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν και διατηρούν τα τρένα, για παράδειγμα, ή τις τηλεπικοινωνίες. Έχουν ήδη πάρα πολλά υπάρχοντα δεδομένα, τα οποία απλά κάθονται. Δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στο να βελτιώσουν την καθημερινότητα και τη διαχείριση αυτών των υποδομών. Η Mandevo προσφέρει μια πλατφόρμα, η οποία μπορεί ουσιαστικά να πάρει αυτά τα δεδομένα και να δημιουργήσει τις μηχανές και τους αισθητήρες σε αυτές τις υποδομές, σε αυτές τις βιομηχανίες, να μπορέσουν να μιλήσουν σε ανθρώπινη γλώσσα και επίσης να προβλέψουν αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορούν να αποφέρουν απώλεια εκατομμυρίων και πάρα πολύ μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά. Οπότε ουσιαστικά αυτό που προσφέρουμε είναι τεχνητή νοημοσύνη σε μια πλατφόρμα η οποία μειώνει πάρα πολύ την πολυπλοκότητα και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις βιομηχανίες αυτές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες που μας ανέφερες θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή πάνω σε μεγάλα έργα όπως είναι, ας πούμε, το LNG? Ακριβώς, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνεργασίες στην Αγγλία στον κλάδο της ενέργειας,
στο renewable energy που λέμε, αλλά ακόμα και σε ενέργεια όπως έχει να κάνει με το αέριο. Το LNG είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί ουσιαστικά η διατήρηση αυτού του έργου είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πόλη και στην κοινωνία είναι επίσης πιθανότατα πολύ μεγάλο. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη της Mandeva αλλά και άλλων εταιριών μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της επιχείρησης, στο επιχειρηματικό κομμάτι, αλλά πιο σημαντικά στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό κομμάτι σε ό,τι αφορά τη μείωση του αποτυπώματος, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την μεγιστοποίηση ουσιαστικά κάποιου project σαν το Gas Trade, το LNG. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το κύριο σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά? Η εταιρεία έχει κατοχυρώσει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, τη συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία έχει να κάνει με αυτό που λέμε AI Assistance ή βοηθός AI, που ουσιαστικά είναι ένας βοηθός, μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι 24 ώρες, 7 μέρες, 365 μέρες το χρόνο online, επιτηρεί τις υποδομές και προβλέπει προβλήματα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας είναι ότι έχουμε κατοχυρώσει παγκοσμίως την τεχνολογία αυτή, τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία έχει βγει από ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Πανεπιστήμιο του Bristol, και οι συνεργασίες αυτή τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, έχουμε συνεργασία με τη Samsung σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Ένας από τους μεγαλύτερους μας πελάτες είναι η Meta, η Facebook, οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν την τεχνολογία Mandeva έτσι ώστε να βελτιώσουν μέσω των τηλεπικοινωνιών την υπηρεσία τους στον χρήστη του WhatsApp, του Instagram, του Messenger. Οπότε οι συνεργασίες μας μαζί με την τεχνολογία που έχουμε δημιουργήσει και το background, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επίσης έχει δημιουργήσει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα, θα έλεγα. Μάλιστα. Πώς εξασφαλίζεται αυτή την ικανοποίησή τους, ας πούμε, για μια μακροχρόνια συνεργασία? Οι συνεργασίες που έχουμε είναι για περισσότερο από ένα χρόνο και με τη Samsung και με τη Facebook, αλλά και με άλλες εταιρείες όπως εταιρείες σε διαχείριση τρένων στην Αγγλία, διαχείριση αερίου και ενέργειας. Ο τρόπος να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας και των συνεργατών μας είναι να προσφέρουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι ασφαλής και δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδος και την βελτιστοποίηση των προϊόντων τους, αλλά να βοηθήσει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχουν αυτές οι εταιρείες. Οπότε, δημιουργώντας και ερευνώντας τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι cutting edge, αυτό που ουσιαστικά εννοούμε σε το τελευταίο κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά παράλληλα στο να κοιτάμε τι θέλουν οι συνεργάτες μας, οι πελάτες μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Άλεξ, κάτι που δεν σου ρώτησα στην αρχή, το Mandeva, το όνομα, πώς το σκέφτηκες? Εντάξει, προφανώς σαν Έλληνας στην Αγγλία πρέπει να χρησιμοποιήσω την ελληνική ρίζα και να χρησιμοποιήσω ένα όνομα το οποίο θα ήταν catchy και θα έβγαζε νόημα. Οπότε το Mandeva είναι η λέξη Mandeva η ελληνική, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιστορία της εταιρείας. Όταν δημιούργησα την εταιρεία, το πρόβλημα που αντιμετώπιζα είναι να διαχειριστώ έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων και αισθητηρών και μηχανημάτων. Και αυτό που έκανα ήταν να μαντεύω πάρα πολλές φορές το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν τις περισσότερες φορές πάρα πολύ κακό. Και γρήγορα κατάλαβα ότι αν συνεχίσω έτσι δεν θα πάρω το διδακτορικό μου σε καμία περίπτωση. Οπότε αντί για να σταματήσω να μαντεύω, δημιούργησα τη Mandeva τότε σαν μια τεχνητή νοημοσύνη που ήταν για μένα. Αλλά πολύ γρήγορα, έχοντας την τύχη να είσαι σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, βλέπεις
τη ζήτηση αυτής της τεχνολογίας, βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε έτσι μαντεύω, για να σταματήσω να μαντεύω, δημιουργήθηκε η Μαντεύω που... Μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα για το πώς η εταιρεία μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνία και στην καινοτομία? Όπως ανέφερα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σχετικά καινούριο στον ευρύ κόσμο πρωτότυπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει αλλάξει πολύ τις ζωές μας τα τελευταία χρόνια με το ChatGPT και με άλλες εφαρμογές. Και αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι όχι μόνο καινοτομία, αλλά και κάτι καλό στην κοινωνία. Για παράδειγμα, η Μαντεύω δημιουργεί τη δυνατότητα να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιριών, όπως η διαχείριση υγραερίου, η διαχείριση ενέργειας, το νερό, οπότε γενικότερα οι ζωτικής σημασίας υποδομές. Τα προβλήματα που δημιουργούνται δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Φανταστείτε, ένα πρόβλημα στις μεταφορές δημιουργεί προβλήματα καθυστερήσεων, προβλήματα σε ενέργεια δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Οπότε η εταιρεία μας δεν έχει μόνο focus στο κομμάτι της τεχνολογίας και του κόστους και της επιχειρηματικότητας, φυσικά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο focus και στην περιβαλλοντική συμβολή στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες που θέλετε να αναδείξετε? Υπάρχουν πολλά project τα οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και με τους πελάτες, όπως ανέφερα, η Facebook. Αυτό που κάνουμε με τη Facebook είναι ένα ενδιαφέρον project το οποίο θα παρουσιάσουμε τον Μάρτιο του 2025 στην Αγγλία. Ουσιαστικά η τεχνολογία μαζί με άλλες εταιρείες θα χρησιμοποιηθεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγγλία, όπου θα προσφέρουμε σε κανονικό χρόνο πολύ διαφορετική εμπειρία στους fans, στους φιλάθλους που θα έρθουν στο γήπεδο. Αυτό είναι κάτι που θα δείξουμε τον Μάρτιο του 25. Θα είναι σε έναν live αγώνα ποδοσφαίρου στην Αγγλία, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπου δείχνουμε που η Μαντεύω και η τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με έναν κολοσσό όπως η Facebook μπορεί να δημιουργήσει value σε φιλάθλους, αλλά και πώς μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά την τηλεπικοινωνία η οποία χρειάζεται σε ένα γήπεδο που έχει 40-50 χιλιάδες κόσμο που απολαμβάνουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέρον παραδείγματα. Υπάρχουν και άλλα πολλά όπου διαχειρίζεται η Μαντεύω πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος υποδομών σε ό,τι αφορά τις σιδηρογραμμές και τα τρένα της Αγγλίας, και άλλα πολλά όπου δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας να προσφέρουμε τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κλάδο και σε βιομηχανίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Άλεξ, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία στο ΙΕΒΡΟΣ. Θέλω να πούμε και στο κοινό πού μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τη Μαντεύω. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο εδώ με background τη θάλασσα. Η Μαντεύω είναι online. Μπορεί ο κόσμος να βρει την ιστοσελίδα μας και να διαβάσει πάρα πολύ για το τι κάνουμε σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις εφαρμογές της τεχνολογίας. Και είμαστε ανοιχτοί στο να προσφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις υποδομές ζωτικής σημασίας, αλλά και στο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως τι επιρροή μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Οπότε, online είναι ο καλύτερος τρόπος να μας βρείτε. Τέλεια. Κυρίες και κύριοι, για περισσότερες πληροφορίες για τη Μαντεύω, μπαίνετε στο διαδίκτυο, πληκτρολογείτε mandevo.io και βρίσκεται όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.